Σίγουρα περνάμε ωραία, γιατί αν δεν περνούσαμε ωραία είτε εμείς είτε ο κόσμος, δεν θα βρισκόμουν εδώ 3 χρόνια. Οπότε κάτι κάνουμε μάλλον καλά μαζί. Το καινούριο τραγούδι μου που κυκλοφόρησε περίπου πριν 2 εβδομάδες, Sex With Your Ex. Αυτό, ένα αγγλόφωνο κομμάτι, προσωπικά μένα μου άρεσε πάρα πολύ και χαίρομαι πάρα πολύ και που αρέσει στον κόσμο, γιατί είναι ένα κομμάτι που δεν περιέχει ούτε ρεγκετόν, ούτε έχει καμία συμμετοχή κάποιον άλλον και είναι ένα καθαρό pop κομμάτι που εμένα προσωπικά με εκπροσωπεί. Τα γυρίσματα είναι στο Los Angeles, έχουν γίνει? Ναι, εκεί κάναμε τα γυρίσματα, το βίντεο κλιπ. Είσαι μια καλλιτέχνης που πειραματίζεσαι πάρα πολύ και με το styling σου. Δεν φοβάμαι να δοκιμάζω πράγματα, μ' αρέσει, βαριέμαι τα ίδια. Και κάνω... Έχω κάνει αρκετά. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση της ζωής μου κάνω και λιγότερα από ό,τι έχω κάνει, γιατί είμαι σε αυτή τη φάση. Τα έχω κάνει όλα αυτά, όλα τα χρώματα στο κεφάλι, όλα τα μήκη. Βέβαια, αυτή τη στιγμή η εικόνα μου δεν λέει αυτό, αλλά εντάξει, ετοιμάζομαι την πρεμιέρα. Τώρα το μαλλί είναι για λόγους της πρεμιέρας, για την εμφάνισή σου στη σκηνή. Το έχεις κουρέψει? Είναι η εμφάνιση στη σκηνή, για συγκεκριμένα για το πρώτο πρόγραμμα. Ναι. Δεν έχω κουρέψει τα μαλλιά μου, προφανώς είναι περούκα. Πρώτα εγώ. Από μακριά. Τώρα που ξεκινάμε, εμείς δεν αισθανόμαστε αυτό που συμβαίνει απ' έξω από αυτό το καμαρίνι. Είμαστε συγκεντρωμένοι σε αυτό που πρέπει να κάνουμε στο stage. Προετοιμαζόμαστε. Ο Κώστας μελετάει νότες, ο Θάνος μελετάει Άρλεκιν. Να πούμε και για ένα λατρεμένο ντουέτο με τον Δημήτρη Μπάση. Η πρόταση ήρθε από τον Νίκο Μωραΐτη, έναν αγαπημένο στιχουργό και δημιουργό, ο οποίος μόνο επιτυχίες μετράει. Και μόλις άκουσα βεβαίως ότι ποιοι εμπλέκονται σε αυτό το project, Δημήτρης Μπάσης, αυτή η φωνή δεν συγκρίνεται με καμία άλλη σχεδόν. Σίγουρα με τη δική μου δεν συγκρίνεται, είναι πολύ καλύτερος. Το έχεις εγώ τραγουδήσει ποτέ αυτό σε γυναίκα? Κρύβει μια πικρία ο στίχος, θα έλεγα. Πολλοί έχουμε ζήσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν θέλω να μιλήσω για τα προσωπικά μου, αλλά και εγώ δεν θα το έχω περάσει. Πάντως είναι η πρώτη φορά που θα το τραγουδήσουμε live αυτό. Ναι. Οπότε είναι μια καλή... Σήμερα... Ταραραραρα...